Νίκη μου. Καλώς όρισες, καλέ. Καλώς σας βρήκα. Έβαλες τα μαύρα σου. Ενώ εσύ έβαλες τα φωτά. Έβαλα τα... Κάθισε, αγαπημένη μου. Εδώ μεταξύ. Είσαι μια χαρά. Είναι, πάντως, αυτό το λέγαμε και προηγουμένως, στο κόκκινο χαλί έχει μονοπολίσει το μαύρο και το ροζ. Ναι, σας άκουγα. Είσαι, είσαι στο, μέσα στο πνεύμα της μόδας και της εποχής. Όχι, απλά και σήμερα... Απλά έβαλα ένα μαύρο και στο λάπτη μου, βρήκα ναι. Το φουστάνι, έβαλα το λίγο. Ναι, πολύ ωραίο. Ευχαριστώ. Το στυλάκι σου. Καλώς όρισες, αγαπημένη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκες χρόνο μέσα στο πολύπαθον αυτόν πρόγραμμα σου. Εντάξει, κανονίσαμε τα ύβραμε, επειδή είσαι συνάδελφος, αντιλαμβάνεσαι το πρόγραμμα, νιώθα πάρα πολλά σήμα έτσι που δυσκολευτήκαμε, αλλά δεν καταφέραμε. Όχι, να μην νιώθεις καθόλου άσχημα, καταλαβαίνω απόλυτα, υπάρχουν κάποια πράγματα που δεν είναι στο χέρι μας να τα αλλάξουμε. Ενώ όταν ο σκηνοθέτης λέει πρόβα, ας πούμε, την τάδε ώρα δεν γίνεται, πρέπει να γίνει. Ναι. Εντάξει. Καταφέραμε τα όμως, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Για πες μου, επαγγελματικά, πού βρίσκεσαι τώρα? Επαγγελματικά, είμαι μαζί με τη Μαρίνα Βρόντι σε πρόβες. Ξεκινήσαμε έτσι, μια πολλά ωραία ομάδα ανθρώπους που τσι αγαπώ τους πάρα ναι. Πολλά. Εν είχαμε τις πολλές συνεργασίες, ας πούμε, με την Άντρια Ντιζένιου ναι. Και τον Βασίλη Χαραλάμπους. Ο Βασίλη είχαμε ξαναδουλέψει πρόσφατα στην ΕΘΑΛ. Ναι. Με την Άντρια έχουμε να δουλέψουμε, δουλέψαμε μία φορά με το που ήρθα Κύπρο και δεν ναι. Ξαναδουλέψαμε. Αλλά είμαστε φίλες έκτοτε. Η Άντρια, η Ζένιου είναι λατρεμένη. Εγώ έχω ναι. Και εγώ πολλά χρόνια να δουλέψω μαζί ναι. Της. Όπως και η Μαρίνα Ιβρόντι φυσικά. Καλά, η Μαρίνα Ιβρόντι ναι. Ήξερα την, αλλά τώρα δουλεύω μαζί ναι. Της και σαν σκηνοθέτης. Θέλω να πω πάρα πολλά, γιατί νομίζω αν ξεκινήσω να μιλώ για τη Μαρίνα θα σταματήσω. Είναι υπέροχος άνθρωπος. Ναι, ωραία. Να μας μιλήσεις για σέναν όμως, γι' αυτόν ήρθες εδώ. Ναι. Η Μαρίνα, θα τη φέρουμε να έρθει. Να τη φέρετε. Θα μας τα πει, αν έβρει ο Τζινι χρόνο. Ναι, εντάξει, η Μαρίνα, αν κάνω εγώ 10, η Μαρίνα κάνει ναι, 20 πράγματα. Ναι, ναι. Άρα... Δεν πειράζει, δεν καλών του τον. Ναι, ναι. Δεν καλών έτσι να. Μιλήσαμε με μια φίλη μου, λέει: μου είσαι καλά, τι γίνεται. Χαθήκαμε, επειδή ναι. Ξέρει το πρόγραμμα. Μου λέει ότι είμαι πολλά καλά, νιώθω πολλά ζωντανή. Ναι. Εντάξει. Είσαι ευχαριστημένη με τα όσα σου συνέβησαν μέχρι τώρα επαγγελματικά, Νίκη μου? Ευχαριστημένη είμαι. Νιώθω έτσι ότι τυχερή, γιατί δόθηκαν μου αρκετές ναι. Ευκαιρίες, ας πούμε. Δόξα στον Θεό που τον καιρό που ήρθα, δουλεύω, είμαι ενεργή και τύχε να κάνω, μπορεί που τα 10 πράγματα, ας πούμε, που κάνουμε να υπάρχουν ναι. Έστω και 2 πράγματα έτσι, που να με γεμίζουν πάρα πολλά, ας πούμε. Θα πω ότι... Να νιώθω ότι εξελίσσουμε μέσα από τα πράγματα. Γιατί δεν εξελίσσουμαστε πάντα. Κάποιες συνεργασίες εξελίσσουν μας, κάποιες είναι έτσι, καλούν μας εκτός νερών. Π.χ. τώρα με τη Μαρίνα Βρόντι, είμαι εντελώς εκτός των νερό μου. Πες μας κάτι για αυτό. Λοιπόν, για είναι το έργο. Έναν υπέροχο τι είναι έργο. Αυτό που σε βγάζει έξω από τα νερά σου. Κοίτα, είναι έναν υπέροχο έργο. Μια ρομαντική ιστορία είναι ο τίτλος. Και δεν είναι αυτό που ακούγεται. Είναι μια ρομαντική ιστορία εν τέλει. Αν τη δεις με ένα μάτι είναι έτσι διαφορετικό, αλλά έχει να κάνει με τις σχέσεις, το πώς διαμορφώνονται ο κάθε άνθρωπος, κουβαλά και είναι μαζί του τις προηγούμενες ναι. Σχέσεις, ρε παιδί μου, και πώς ναι. Αποκωδικοποιούνται τα πράγματα, ότι υπάρχει από κάτω κείμενο πάντα ναι. Και στις, ακόμα και στις ερωτικές σχέσεις και στο χαρακτήρα και σε όλα, ας πούμε. Και να υποθέσω ότι δεν είναι κωμωδία, έτσι όπως το περιγράφεις. Είναι... Κάρα κομμωδία. Νομίζω. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να σταματήσω να γελώ ναι. Στις πρόβες. Είμαι με τον Βασίλη και την Άντρια και δεν μπορώ. Έχουμε σκηνή που είμαστε και γελώ, δεν μπορώ. Και λέει, Μαρίνα, ξεπέραστε και ξαναπάω. Ναι. Θα το κάνουμε μόνος που και δεν μπορώ να τους θωρώ. Γέλω πάρα πολλά. Το κείμενο ποιανού είναι? Jacobs, αν δεν κάνω λάθος. Θυμούμε τώρα αν είναι Ισπάνος ή Άγγλος. Να σε γελάσω. Εντάξει, θα τον κάνουμε ναι. Google. Υπάρχει αυτή η ευχέρεια ναι, πλέον. Ναι, 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 ναι. Και πού ανεβαίνει και πότε? Θα είναι στην ΕΘΑΛ. Η ναι. Πρεμιέρα μας είναι 13 του Μάρτη. Και θα έρθουμε και στο Θέατρο Δέντρο εδώ στη Λευκοσία. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Ναι. Ακούγεται πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Για πες μου, έτσι, μίλησες προηγουμένως για το ότι γελάτε στις πρόβες κλπ. Ναι. Θυμάσαι έτσι έναν πολύ αστείο περιστατικό που σου έτυχε ή τώρα στις πρόβες ή ξέρω εγώ στη δουλειά ή παλιότερα? Αστείο περιστατικό. Δεν ήταν τόσο για μένα, όσο για τους υπόλοιπους που γελούσαν όλοι πάνω στη σκηνή. Mm-hmm. Ο πρώτος χάχας, ο Ηρόδοτος, που ήταν μου, ο πρίγκιπας, παίζαμε την Σταχτοπούταν, και ήταν χαμέ, γονατιστός, η Μαρίνα Ευρόντικα που ήταν φυρμένη, ο Θανής ο Δρακόπουλος, αντιλαμβάνεις τι γίνεται πάνω στη σκηνή, και έπρεπε εγώ να φκώ, και φτιάχνω σε θεωρώ τους ούλους να γελούν, και μου κάπως...
Και λέει μου ο Αντρέας ο Αραούζος, ούτε τόσο δεν έσκασε το χυλάκι σου. Να του πούνε να σκάσει, ήμουν ευρυασμένη. Γιατί δεν ήμουν μέσα στο ανέκδοτο και εγώ να ξέρω τι έγινε. Αν ήμουν, να σου πω εγώ. Είχε γίνει κάτι πριν δηλαδή. Κάτι πάνω πριν να μπω μέσα, ναι. Η Μαρίνα Ιβρόντι κάτι του έκαμε με το χοβάκι που ήταν η κακιά αδερφή. Ένα μπαίνεν και κάτι έκαμε, ρε παιδί μου. Ναι. Και πώς αντιδράσεις εσύ σε τέτοιες περιπτώσεις, είσαι ψύχρεμη ή σε παίρνει για σένα, ρε. Κοίτα, νομίζω ότι δεν είμαι χάχας. Αλλά ναι. Τώρα στις πρόβες είμαι απόλυτος χάχας, άρα δεν ξέρω. Εντάξει, πάνω στις κινήσεις συγκρατούμε. Έτυχε να μην άντεξω, δεν έχω έτσι να σου πω. Είναι σταθερά. Ναι. Κάποτε μπορεί να συγκρατηθώ, κάποτε να κοιμάσω. Με το πώς είσαι. Ναι, ανάλογα με το. Υπάρχουν ρόλοι που θέλεις να κάνεις. Κοίτα. Υπάρχουν πράγματα σίγουρα που έχεις στο μυαλό σου όταν ξεκινάς τη δουλειά. Αλλά τι που κατάλαβα εγώ είναι ότι να μιλήσω για μια παράσταση που έτσι σημάδεψε με πάρα πολλά. Π.χ. η Νίτσα. Ήταν μια παράσταση που σκηνοθέτησε ο Παρίς Ρωτοκρήτου μαζί με την ήμασταν μαζί με την Παναγιώτα Παπαγεωργίου. Που είναι ένα ρόλο που έγραψε το Τριλίδη στο έναν έργο για την Νίτσα υπαρκτών πρόσωπων τη ΕΟΚΑ. Και ένα ρόλο που αμολαλούσε τώρα να κάνω όλου του ρόλου να μην τον είχα κάνει. Να σου αλούσα. Όχι, γιατί ήταν, πραγματικά είναι ένας ρόλος που, μια συνεργασία μάλλον, που με, έτσι, ήταν bullet point. Ας πούμε, αν έχουμε μια γραμμή και έχουμε πάνω σημαδάκια για κάθε πράγμα, τότε να τα σίγουρα ένα σημάδι. Γιατί τόσο πολύ και σε συγκινίζει τώρα που το... γιατί, δεν ξέρω, πρώτα απ' όλα κουραστήκαμε πάρα πολλά σε αυτή την παράσταση. Και εγώ και η Παναγιώτα ήμασταν με Skype, μιλούσαμε... και μετά από την παράσταση, δεν ήξερα και πάρα πολλά την Παναγιώτα. Είμαστε κολλητές. Τα τελευταία 5 χρόνια, ας πούμε, 4 χρόνια, είμαστε... συμπληρώνουμε δυνατά κάνει μια της άλλη. Ναι. Και με τον Μπάρι, ας πούμε, ξαναδουλέψαμε. Γενικά ήταν... μπορεί τώρα να γίνεται τώρα να μην ήταν έτσι. Αλλά οι συγκυρίες τότε ήταν... Είναι κάποια πράγματα που έρχονται στη ζωή μας, είναι και λίγο καρμικά με κάποιους ανθρώπους και ξεκλειδώνουν μας πράγματα. Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραία. Πώς χαλαρώνεις? Κοίτα, με ρωτήσες πριν κανένα μήνα, ήταν να σου πω κάθομαι πάνω στον καναπέ, θωρώ ταινίες, σειρές. Τώρα, επειδή δεν το κάνω το πράγμα, δεν έχω χρόνο. Χαλαρώνεις? Χαλαρώνω καθόλου. Και παίρνω φάσεις-φάσεις εγώ. Υπάρχουν οι περιόδοι που να χαλαρώνω, και υπάρχουν οι περιόδοι που να πάω να ξαπλώσω τη νύχτα και θέλω να έρθει το πρωί, γιατί θέλω να ξυπνήσω να έχω πολλά πράγματα, ας πούμε. Ας πούμε, επειδή πάω με χαρά στην πρόβα, επειδή πάω με χαρά στο ραδιόφωνο μου, κάτι καινούριο, επειδή πολλά πράγματα, όπως το μωρό που ανυπομονεί για να ανοίξει τα δώρα το Χριστουγέννων, κάπως έτσι είναι την περίοδος. Για άρα μένα. Είναι ευχάριστη η περίοδος, δεν είναι ότι είσαι σε ένταση. Όχι, όχι, χαλαρώνω, αλλά αρέσει και μου το πράγμα. Στο σχολείο, ποιο ήταν το αγαπημένο σου μάθημα? Μαθηματικά. Σοβαρά. Όποιο το πω, ναι, μαθηματικά καρφωτό. Τύπου να λέω papers, να αρέσει και μου πάρα πολύ. Οκ, τελείωσε. Ήταν ενιαίο εμάς, ήταν επιλογή μαθημάτων. Έτσι της εποχής του, είσαι πολύ πιο μικρή. Να σου πω, ποια τάκα σου έχουν πει για να σε φλερτάρουν και εξενερώσασαι, τύπου, εντάξει, φιλέασε, άστο. Νομίζω, με φλερτάρουν και ιδιαίτερα μπορώ να πω, ενώ ίσως επειδή μπορεί να είμαι εγώ, εμένα, δεν ξέρω. Μου έρχεται κάτι. Λόγω της δουλειάς, της αναγνωρισιμότητας ή είσαι λίγο απρός? Δεν ξέρω, μπορεί. Μπλαζέ. Όχι με μπλαζέ, απλά. Δεν ξέρω, ίσως επειδή ένα ασχολούμαι. Ενώ είναι κάτι που ένα. Ανταποκριθείς. Όχι, ανταποκριθώ. Είναι κάτι, ρε παιδί μου, που. Ένα μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ. Να δω αν με φλερτάρει κάποιος. Ίσως να μην καταλαβαίνω. Μπορεί να με φλερτάρει κάποιος. Και εγώ να είμαι κάπως. Ή ας πούμε τυχαίνει να είμαι φίλος του Ζαζολό, μιλήσαμε. Νομίζω φλερτάρεις, ας πούμε. Θέλω γιατί προτιμώ να έχω φίλους, δεν ξέρω, γιατί μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία. Καλά ρε παιδί μου, να με πελάνεις τώρα. Θέλεις να έχεις έναν... Ναι, απλά... Καλά, το να είσαι στον κόσμο σου, τούτο μπορώ να το καταλάβω, είσαι καλλιτέχνη, είσαι σε τούτον τομέα, είμαι έτσι λίγο στον κόσμο μου. Εντάξει, έτυχε ένα, ας πούμε, κάτι μέσα σε κλαμπ ή οτιδήποτε, αλλά επειδή είναι κοινό που δύο να συνεχιστεί, έρχεται ο άλλος να μου πει τη βλακία, ας πούμε. Άρα, εσύ. Ποια θα ήταν μια καλή συγκυρία έτσι για να αφαιθείς στο φλερτ? Δεν ξέρω. Κατάλαβα.
Άστο, άστο. Πάμε αλλού. Ας πούμε κάτι άλλο. Ο κόσμος πώς αντιμετωπίζει σαν ηθοποιό? Σου είμαι πάρα πολλά που έτσι, παίρνω πολλά έτσι, θετικές κριτικές. Ναι. Και θα σου πω που συναδέλφους, εντάξει, γιατί ξέρουν ότι οι συναδέλφοι είναι οι πιο έτσι, αυστηροί κριτές μας. Ενώ από κόσμο που έρχεται να δει παραστάσεις, που έρχεται να δει είτε παραστάσεις λέει για κάποιο ρόλο στην τηλεόραση, είτε... Και ξέρεις και εσύ ότι καταλάβεις αν μια σειρά πάει καλά, πέρα από νούμερα και πελάρες, άμα πάει σούπερ μάρκετ και πιάσεις σε κουβέντα στο σούπερ μάρκετ. Και το ξέρω Θεός, είχα πολλά καλές συνεργασίες και έτσι ήταν πολλά θετικά τα σχόλια του κόσμου. Και αυτό σου δίνει... Προφανώς δεν έρχονται να μου πουν τα αρνητικά, σίγουρα υπάρχουν και τα αρνητικά. Όχι, υπάρχουν και άνθρωποι που έρχονται να σου πούν αγάπη, με δεύτερη, πολύ ωραία, αλλά αυτό ναι. Σου το λένε μερικές φορές. Έτυχε να, πούμε, να μου πούν για μια παράσταση, εντάξει, δεν ήταν το καλύτερο, έτυχε να σε δούμε. Mm. Ή ας πούμε πρόσφατα που έπαιζα στο Κάρμα, ήταν τύπου ευαρεθήκαμε να σε θεωρούν να σε σκοτώνουν. Μια φορά, ξέρω εγώ, ναι. Υπάρχει κάτι που φοβάσαι? Τι θέλεις τώρα να περάσουμε την ώρα μας, αμένα σου λαλό. Πολλά πράγματα που φοβάμαι. Πολλά πράγματα, εννοώ ότι... Ναι, σίγουρα υπάρχουν πράγματα που με φοβίζω. Ναι. Να σου πω κάτι. Θα σκεφτώ το πιο πράγμα. Να σκεφτώ το σκοτάδι. Φοβίζομαι το σκοτάδι. Σκοτάδι, ναι. Να σου πω, είσαι και εσύ που για τα μωρά που, άμα πέσει το σωρίσου κάτω από το κρεβάτι, μαζεύκεις το. Το βράδυ. Ήμουν που τα μωρά. Ότι... Πρώτα απ' όλα ήμουν που τα μωρά που ανά πάσα στιγμή είναι ξύπνου και φωνάζα «Μαμά!» και όσο και ήταν η μάμα μου. Μέχρι ποια ηλικία? πολλά μεγάλη ηλικία. είχα πάει και γυμνάσιο, και ηλικίο. Ναι. Καλά, μου είπε να σπουδάσω να δεις. Που είστε για μια εβδομάδα και μείνει ένα μήνα. Και ήταν κάπως Νίκη, ένα φύο. Ένα μείνει δαμέ ή ένα έρθει πίσω. Μάνα μου, ρε την καημένη, τη μάμα. Εντάξει. Ήταν γραφικές στιγμές στο λεωφορείο που έφευγε η μάμα μου. Στη στάση. Και να τρέχει το δάκρυ. Το δάκρυ. Στην ένατη στάση, στην Παπάγου. Παπάγου, πίσω. Ναι, στο γράφω. Ποια σχολή τελείωσε? Εθνικό θέατρο. Ναι. Και τελικά εξοικολύσαμε από τη μαμά. Να σου πω, γενικά είμαι άνθρωπος που έχω πολλά πράγματα. Αλλά άμα ήξερα ότι ήταν αυτή την επόμενη, εσύ να ζητάς σημείο κόπη και να ήμουν εντάξει. Γενικά, ας πούμε, μπορείς να φοβούμαι το σκοτάδι και να μου πεις ότι πρέπει να πάω του αράτσου αμέ, να το κάνω. Σε περνώ τις φοβίες μου και τα όρια μου, ας πούμε, άμα χρειαστεί. Α, εγκαλών τούτο. Ναι, πιέζω πολλά τον εαυτό μου. Ακόμα και στο γυμναστήριο, το πιο απλό, και να πάω, γυμναστή και να έρθει, θα σταματήσω. Και να του πω, έκαμα τα. Να πιέζω τον εαυτό μου. Πειθαρχημένη. Ναι. Άμα χρειάζεται. Ναι, άμα... Τι ονειρεύεσαι? Πολλά πράγματα. Ταξίδια, έρχονται μου φίλοι, ας πούμε, σίγουρα οικογένεια, πολλά πράγματα. Α, θέλεις να κάνεις οικογένεια? Ναι. Πότε είναι κάποιος κόρη μου που σε φλερτάρει ο κόσμος και παίρνει σύνδεση? Στα λόγια της μάμας με, δεν ξέρω. Είδες η μάμα. Να θωρεί μας η μάμα μου τώρα. Γεια σας, μάμα της Νίκης. Πώς είναι το όνομα της? Δέσπο. Γεια σας, κυρία Δέσπο μου, να τη χαίρεστε. Λουκίτα, τι πολύ αγαπημένη. Να εξηγηθούμε πάρα πολλά, ιδίως τώρα. Και η μάμα μου, και η γιαγιά μου, και η θεία μου. Κυρίως η θεία μου την περίοδο. Δεν είχα η θεία μου, ας πούμε. Πρώτα απ' όλα παίρνω dog sitting, παίρνω στο σκύλο μου, ραμέ στη γιαγιά μου και στη θεία. Π.χ. τώρα πρέπει να αλλάξει η βρύση, να έρθει ο υδραυλικός, να πιάει η θεία μου τηλέφωνο, να πάει μια στιγμή, γιατί εγώ φεύγω στις 8 και τελειώνω, ας πω, σήμερα η ώρα 11. Λοιπόν, πρέπει να απαλλάξουμε τη θεία και τη μάμα, να βρεις έναν άντρα, γιατί αυτές είναι πάρα πολύ καλές δουλειές να σκάνει ένας άντρας. Θεωρείς ότι γι' αυτό πρέπει να έβρω έναν άντρα? Όχι, δηλαδή, μόνο γι' αυτό. Τα υδραυλικά όμως, γενικότερα τα υδραυλικά είναι δουλειά των ανδρών. Και τις βρύσεις μας και τα δικά μας. Λοιπόν, αγαπημένη μου, μακάρι να είχα περισσότερη ώρα να σε κρατήσω και άλλο να τα πούμε περισσότερο. Δυστυχώς μου τελειώνει η ώρα. Θα σου πω όμως μία τελευταία ερώτηση. Αν συναντούσες το Θεό, αν γινόταν αυτό το πράγμα, όχι να πεθάνεις, γίνεται ένα θαύμα, εμφανίζεται μπροστά σου ο Κύριος ο Παντοκράτορας. Mm-hmm. Τι θα ήθελες να σου πει? Τι θα ήθελα να μου πει? Αις το πάνω μου. Αχ, τα ωραία. Και εγώ έτσι να ήθελα να μου πει. Να ήθελα να μου πει. Να είναι εντάξει. Πιστεύεις? Στο Θεό, ναι. Ναι, νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι δικό μου, η πίστη στο Θεό. Άρα ξέρεις ότι ισχύει το άιστο πάνω μου. Κάτι που έτσι ευτυχώς είχα και ανθρώπους
δικούς μου που με, και με, που μιλούμε, τον Γιώργο τον Τσάκα, την Χριστίνα, είναι ακόμα πιο πνευματικός μου γενικά, έτσι, που τα τελευταία 2-3 χρόνια έτσι έχω το αρκετά μέσα μου το όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Και πέφτουμε να ξασηκωθούμε ναι. Και γίνονται για κάποιο λόγο. Για να γίνουμε εμείς λίγο καλύτεροι, νομίζω. Εντάξει, δεν ξέρεις ποτέ, γίνουμε καλύτεροι, για να, γιατί ήταν καλύτερο να γίνει έτσι, γιατί δεν ξέρω, αλλά πιστεύω ότι κάτι φγαίνει που κάθε τι. Κάθε εσύ τι θα του ζητούσες κάτι, αν θα τον ζητούσα. Αμέσως ήρθαν οι δικοί μου, δεν ξέρω, δεν θα σκεφτώ κάτι για μένα, σκεφτώ το που λέω της μάμας μου κάποτε, δεν ξέρω αν θα αντέξω. Που μου μίτσι, αλλά λουσαρίς, προτιμά πεθάνω εγώ πρώτη, που μωρώ. Τούτον ότι για τους δικούς μου είναι να σκεφτούν κάτι αμέσως. Ξέρεις ότι φαντάζομαι και η μάμα σου αυτό θα σκέφτεται. Ναι. Ειδικά ναι, για τις μαμάδες, είναι αδιανόητο να χάσουν. Ναι, εντάξει. Ναι, 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 οπότε η φυσική εξέλιξη των πραγμάτων. Όλοι εύχονται να φύγουν πρώτοι, νομίζω, σε μια σχέση αγάπης, για να μην αντέξουν το, να μην πρέπει να διαχειριστούν την απώλεια ναι, 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 το αγαπημένο. Αλλά σίγουρα είναι πολλά πιο δύσκολο για τους γονείς. Αν έρχονται σε μια φυσική εξέλιξη τα πράγματα, ναι, περιμένεις ότι κάποια στιγμή, το μόνο σίγουρο πράγμα, κάποια στιγμή, να συμβεί. Το θέμα είναι πώς και πότε. Μην τα σκέφτεσαι αυτά. Σήμερα είναι τα γενέθλια του παπά μου, να το πω χρόνια πολλά. Να το χαίρεσαι, αγάπη μου, σήμερα είναι τα γενέθλια των μωρών μου. Αλήθεια, να σου ζήσουν. Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης. Να σου ζήσει, να τον χαίρεσαι. Άρα θα μοιραστείτε τα σύναμπον που θα σου προσφέρω. Αχ, Παναγιώτα μου. Κάτσε να κατεβάσω λίγο τη φούστα μου, να σηκωθεί πολλά πάνω. Εντάξει, ένα, δεν δείξε. Εσύ το πόδι, ποιο να το δείξει. Ναι, σταμάτα. Βάλα τα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και τα παιδιά, την παρέα.